Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 5η, 1 Ιουνίου του 2023. Καλό μήνα σε όλους εύχομαι, όλα να πάνε καλά. Να ξεκινήσουμε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, το καθιερωμένο. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες της αντεπίθεσης. Έχω να πω δύο λόγια μόνο για την αντεπίθεση. Επειδή όντως, εμείς εδώ το λέγαμε, εμείς διαβάζουμε δεδομένα όπως μας δίδονται από τη μια πλευρά ή από την άλλη και σας τα παρουσιάζουμε. Καταρχάς να πούμε το εξής. Λέτε ότι μεταδίδουν την προπαγάνδα του ενός ή του άλλου. Ακούστε, προπαγάνδα θα ήταν αν δεν ανακοινώνουμε την πηγή. Δηλαδή, άμα δίναμε ως δεδομένο κάτι και λέγαμε εκεί έγινε αυτό, χωρίς να λέμε ότι όπως λέει αυτός, τότε ήταν προπαγάνδα, τότε μεταδίδουμε την προπαγάνδα. Όταν όμως λες, ανακοίνωσε το Ουκρανικό Υπουργείο αυτό ή το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αυτό. Και μάλιστα λέει μερικές φορές, το τονίζουμε ότι αυτά είναι στο παιχνίδι των εντυπώσεων που γίνεται. Γίνεται πόλεμος πληροφοριών, προπαγάνδα. Αυτά δεν είναι προπαγάνδα, αυτό λέγεται ενημέρωση. Όσον αφορά την αντεπίθεση τώρα. Λένε ότι διάφοροι τώρα, δεν είναι μόνο σε αυτό το κανάλι και σε άλλα που βγαίνω, διαβάζω εκεί τα σχόλια, ότι ποια αντεπίθεση, αυτό είναι δούλευμα, δεν θα γίνει ποτέ αντεπίθεση. Μπορεί να μην γίνει ποτέ. Εμείς όμως τα δεδομένα που αφορούν την αντεπίθεση, ενώ τις ανακοινώσεις και τις πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να τις λέμε. Διότι, εάν δεν λέγαμε τίποτα για την αντεπίθεση και υιοθετούσα αυτά που γράφεται ορισμένοι ότι δεν θα γίνει ποτέ, και αν γινόταν σε 10 μέρες η αντεπίθεση, τότε ξέρετε, θα λέγατε εσείς οι ίδιοι. Γιατί μας αποκοίμησες καλύτερη για μας έλεγες ότι θα γίνει αντεπίθεση, τι παιχνίδι παίζεις. Γι' αυτό λοιπόν, ο ρόλος του σχολιαστή είναι εύκολος. Ο ρόλος του παρουσιαστή σε μια εκπομπή, που είναι και το όνομά του, είναι δύσκολος και είναι υποχρεωμένος να λέει ό,τι εμπίπτει στην αντίληψή του, να κάνει και το σχολιασμό του. Μερικές φορές ο σχολιασμός είναι εύστοχος, μερικές φορές είναι και άστοχος, κάνουμε και λάθη, δεν είμαστε μηχανές, ούτε η πυθία από τις Δέλφους. Πάμε λοιπόν τώρα, συνεχίζονται οι προσπάθειες των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων να προετοιμαστούν για την αντεπίθεση. Από ό,τι βλέπω, έχουν σοβαρές συγκεντρώσεις δυνάμεων στη Ζαπορίζια. Γιατί? Για να κάνουν την κύρια προσπάθεια που είπαμε, ότι είναι Ζαπορίζια, Μελιτόπολη και Μπερντιάνσκι, θάλασσα, οι ακτές της Αζωφικής θάλασσας. Πάντως, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ένα καινούριο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας 300 εκατομμυρίων δολαρίων, στο οποίο από ό,τι διαβάζουμε θα είναι Patriot. Δεν ξέρω αν καταστράφηκε τελικά αυτό που έστειλαν οι συστοιχίες Patriot, δεν ξέρω αν ήταν πυροβολαρχία ή μοίρα, δεν αποκαλύπτεται. Πάντως θα στείλουν ξανά Patriot, δεν ξέρω εάν καταστράφηκε, επαναλαμβάνω, ή αν θέλουν να ενισχύσουν με ένα επιπλέον την Ουκρανική αεράμινα. Θα στείλουν φορητά αντιαεροπορικά Stinger και άλλα οπλικά συστήματα τα οποία χρειάζονται οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Πάντως, ο αρχηγός του στρατού ξηράς της Ουκρανίας, ο στρατηγός Σύρσκι, ανακοίνωσε ότι σταματούν τις επιθετικές επιχειρήσεις στα πλευρά του Μπαχμούτ. Είπαμε ότι εκεί έκαναν επιθετικές επιχειρήσεις. Είχαν κάποιες επιτυχίες, ειδικά χθες προχθές στο νότιο κομμάτι, πήραν δηλαδή κάποια εδάφη. Είπε ότι σταματούμε τις επιχειρήσεις εκατέρωθεν της πόλης του Μπαχμούτ και για να κάνουμε ανασυγκρότηση των δυνάμεών μας, δηλαδή αναπλήρωση απολειών και τα λοιπά, αντικατάσταση μονάδων. Πάντως φαίνεται ότι αποδέχονται σταδιακά, όχι διαλόγων, είτε δια της απουσίας οποιασδήποτε αναφορά στον Μπαχμούτ, είτε δια της ομολογίας ότι σταματάμε και τις επιχειρήσεις εκατέρωθεν τον Μπαχμούτ, μάλλον αποδέχονται ότι τον Μπαχμούτ είναι υπορωσικό έλεγχο. Έκανε μια ανακοίνωση σήμερα το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας και είπε ότι τον Μάιο, τελείωσε ο Μάιος, έκανε ένα απολογισμό, εκτοξεύτηκαν εναντίον της Ουκρανίας 566 πυραυλικούς κρούζ ή μη επανδρομένα αεροσκάφη Σαχέτ ή γεράνι, όπως τα λένε οι Ρώσοι. Από τα οποία ένα ποσοστό 80% νομίζω καταρρίφθηκε, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση των Ουκρανών. Έγινε και χθες το βράδυ επίθεση στο Κίεβο, 3 νεκροί, μεταξύ αυτών ένα κοριτσάκι 11 ετών,
Τι να πεις τώρα, για πέστε. Ένα κοριτσάκι 11 ετών. Αυτή είναι η τρέλα, η παραφροσύνη του πολέμου. Και επίσης υπάρχουν πληροφορίες ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε αεροσκάφη που κάνουν διακομιδή ασθενών, τραυματιών από το Κίεβο στη βάση Ραμστάιν. Δεν ξέρω τι έγινε. Είτε κάποιοι υψηλόβαθμοι Ουκρανοί έχουν ανάγκη περίθαλψης ανωτέρου επίπεδου που δεν μπορούν να το προσφέρουν, ή κάποιοι Αμερικανοί, κάποιοι Νατοϊκοί σε κάποια επίθεση τραυματίστηκαν, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, έχουμε εξελίξεις στα θέματα της συμμετοχής της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Ο Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, σήμερα το πρωί έφτασε, ήταν ο πρώτος ηγέτης που υποδέχτηκε η κυρία Μάγια Σάντου, η πρόεδρος της Μολδαβίας, στο Κισινάου. Εκεί θα παρευρεθούν περίπου 50 ηγέτες, 47, 48, 49, 50, δεν ξέρω πόσοι ακριβώς, για να συμμετέχουν στην δεύτερη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Εκεί λοιπόν ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε ότι εργάζεται για να λάβει τη στήριξη μιας συμμαχίας δυνάμεων, οι οποίες θα προσφέρουν πολεμικά αεροσκάφη στη χώρα του, ώστε να καταφέρει να αποθήσει την ρωσική εισβολή. Πρόσθεσε επίσης ότι στη διάρκεια της συνόδου θα συζητηθεί το ουκρανικό ειρηνευτικό σχέδιο, καθώς και οι φιλοδοξίες του Κιέβου να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ειρηνευτικό σχέδιο της Ουκρανίας αφορά τη σύνοδο κορυφής ηγετών 50 ή και παραπάνω χωρών που φιλοδοξούν να γίνουν είτε στο Κίεβο είτε κάπου αλλού μια ειρηνευτική σύνοδος, να ασκηθεί δηλαδή μια πίεση στην Ρωσία χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας. Λοιπόν, ο Ζελένσκι δήλωσε στο Κισινάου ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και ότι περιμένει από τη συμμαχία να εγκρίνει την ένταξη της χώρας του. Οι δηλώσεις του Ζελένσκι έγιναν τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη. Στο Όσλο, η Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, προκειμένου να αποφασίσουν βασικά για δύο πράγματα. Για τις νέες αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ, αλλά και για την σχέση που θα πρέπει να καθοριστεί μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ουκρανίας τώρα και στο μέλλον. Όλοι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμφωνούν ότι η Ουκρανία θα γίνει μέλος της συμμαχίας, διαμήνυσε σήμερα Πέμπτη ο Στόλτεμπεργκ, ο γραμματέας του ΝΑΤΟ. Όλοι οι σύμμαχοι συμφωνούν ότι η Μόσχα δεν μπορεί να ασκήσει βέτο κατά της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Στόλτεμπεργκ σε δημοσιογράφους πριν από την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Προχωράμε. Οι σύμμαχοι συμφωνούν ότι η Ουκρανία θα γίνει μέλος. Όμως έχουμε αντιφατικά μηνύματα. Πρέπει να δοθεί ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα στήριξης όσον αφορά την υποψηφιότητα της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χωσέ Μανουέλ Αλμπάρες. Όμως η Αναλένα Μπέρμποκ, η Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, κράτησε αποστάσεις λέγοντας ότι η πόρτα του ΝΑΤΟ παραμένει μεν ανοιχτή, αλλά την ίδια στιγμή είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για την υποδοχή νέων μελών όταν βρισκόμαστε στη μέση ενός πολέμου. Άρα, ανοιχτή μένα αλλά κλειστή. Η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών γίνεται εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας που θα πραγματοποιηθεί 11-12 Ιουνίου στο Βίλνιος της Λιθουανίας. Πάντως εκτιμάται ότι σε αυτήν τη σύνοδο δεν πρόκειται να δοθεί πράσινο φως για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αλλά να αποφασιστεί μία ενισχυμένη σχέση συνεργασίας. Τώρα για να δούμε τι λένε εκεί οι Υπουργοί Εξωτερικών. Κάθε ρωσικό ντρόν και κάθε πύραυλος θα μας κάνει μόνο να υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο τους Ουκρανούς στην νόμιμη άμυνά τους, δήλωσε η Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ εν ώψη των συνομιλιών. Είπαμε ότι εκεί θα συζητηθούν τα ζητήματα, θα γίνει δηλαδή μια διαβούλευση, άτυπη είναι, μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών. Εκεί θα γίνει και μια βαρομέτρηση τι θα υποστηρίξει μια χώρα, τι θα υποστηρίξει η άλλη, ούτως ώστε να μην οδηγηθούμε σε αδιέξοδο στις 11-12 Ιουνίου στο Βίλνιος. Όσον αφορά το Κόσοβο, θα το πούμε παρακάτω, είναι και αυτός ένας πονοκέφαλος, θα συζητηθεί εκεί. Το ΝΑΤΟ θα στείλει 700 επιπλέον στρατιωτικούς για να στηρίξουν τους ήδη 3.800 της ΚΦΟΡ που υπάρχουν.
η Ουγγαρία και η Τουρκία συνεχίζουν να εμποδίζουν την ολοκλήρωση της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ με την Σουηδία. Θα δούμε λοιπόν για το θέμα αυτό, θα δούμε στο επόμενο διάστημα. Αυτά έχουμε για την Ουκρανία. Να πάμε στο επόμενο θέμα μας που είναι η Ρωσία. Λοιπόν, Ρωσία. Όσον αφορά τη σύνοδο που γίνεται της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που γίνεται στο Κισινάου, τη δεύτερη σύνοδο, καταρχάς να πούμε ότι εκεί, θα δούμε παρακάτω, έκλεισαν οι ουρανοί όλοι κτλ. Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφάλειας της Ρωσίας, της FSB, Αλεξάνδερ Μπορντίκοφ, δήλωσε σήμερα ότι η Δύση πιέζει ενεργά τη Μολδαβία να συμμετάσχει στη σύγκρουση στην Ουκρανία, όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Να σημειωθεί ότι 50 Ευρωπαίοι ηγέτες είναι στη Μολδαβία για να στείλουν ένα μήνυμα ενότητας στον Πούτιν και παράλληλα να εργαστούν για να επιλύσουν τις κρίσεις που αντιμετωπίζει η Ήπειρος. Η αναφορά του Ρώσου αξιωματούχου σχετίζεται με την υπερδνηστερία, τρανζίστρια. Είναι αυτή η λωρίδα γης που κατεβαίνει από στη δυτική όχθη του Δνίστερου ποταμού μέχρι σχεδόν κάτω στη θάλασσα, σχεδόν, και σε αυτήν περίπου κατοικούν μισό εκατομμύριο άνθρωποι, η πλειονότητα είναι Ρώσοι. Υπάρχει εκεί ένα σώμα στρατού ρωσικό, υπάρχει πρόεδρος δημοκρατίας, υπουργικό συμβούλιο κτλ. Είναι έδαφος της Μολδαβίας, αλλά έχει ανακηρύξει την ανεξαρτησία του, δηλαδή είναι ένας θύλακας όπου εκεί η Ρωσία ασκεί εξουσία. Εκεί αν επιχειρήσει η Μολδαβία να πάρει πίσω αυτά τα εδάφη, θα έχουμε άλλο ένα μέτωπο και αυτό καταγγέλει στην ουσία. Λοιπόν, συνεχίζονται σήμερα οι βομβαρδισμοί στην περιφέρεια Μπελγκορόντ. Ο κυβερνήτης, ρωσική περιφέρεια, της περιφέρειας κατηγόρησε τις ουκρανικές δυνάμεις ότι βομβαρδίζουν το κέντρο και την περιφέρεια της πόλης Σεμπέκινο. Στόχος αδιάκοπων πυρών είναι εδώ και ώρες η πόλη Σεμπέκινο στη Ρωσία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 άνθρωποι και να αποστούν ζημιές πολλά κτίρια, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας Μπέλγοροντ, Διατεσλάβ Γκλαντκόφ. Είδα αρκετά βίντεο για ένα πολύ μεγάλο κτίριο, το είδα ότι είχε πάρει φωτιά, δηλαδή γίνονται σοβαροί βομβαρδισμοί. Το Σεμπέκινο είναι αντιμέτωπο με αδιάκοπα πυρά, κατήγγειλε ο Γκλαντκόφ στο Telegram, κατηγορώντας τις ουκρανικές δυνάμεις ότι βομβαρδίζουν το κέντρο και την περιφέρεια της πόλης. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν, δεν υπάρχουν νεκροί, πρόσθεσε ο ίδιος. Επίσης, λαμβάνουμε κλήσεις για πολλά περιστατικά ζημιών σε ιδιωτικές κατοικίες και πολυκατοικίες, σε κάποιες από τις οποίες οι οβίδες γκρέμισαν τους τοίχους. Φυσικά, η ζωή αμάχων των κατοίκων της πόλης απειλείται, κυρίως στο Σεμπέκινο και τα γύρω χωριά, διευκρίνησε ο Γκλαντκόφ, εξηγώντας ότι θα οργανωθεί η απομάκρυνση κατοίκων όταν ηρεμήσει η κατάσταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο εχθρός δεν έχει διεισδύσει στο έδαφος της περιφέρειας Μπέλγκοροντ, αλλά συνεχίζονται μαζικά πυρά εναντίον της περιφέρειας. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας για το θέμα. Να πούμε ότι για αυτό το θέμα είχαμε δηλώσεις που από την Αγγλία λένε ότι ότι νομιμοποιείται η Ουκρανία, από τη στιγμή που δέχεται επίθεση στο έδαφος της, νομιμοποιείται να κάνει επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος για να μπορέσει να αντιμετωπίσει από καλύτερη θέση τις επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας. Επίσης, μια αμφίσιμη δήλωση είχαμε και από τη Γερμανία, τον γερμανό κυβερνητικό εκπρόσωπο, που μάλλον τα ίδια ήθελε να πει, δεν το είπε ξεκάθαρα, όμως είπε ξεκάθαρα ότι εμείς τα όπλα που δίνουμε στην Ουκρανία είναι μόνο για αμυντικούς σκοπούς, όχι για έξω. Τώρα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας για το θέμα. Σήμερα το πρωί, μια νέα προσπάθεια του καθεστώτος του Κιέβου να πραγματοποιήσει τρομοκρατική ενέργεια κατά του αμάχου πληθυσμού της πόλης Σεμπέκινο ματαιώθηκε. Περίπου στις 3 τα ξημερώματα, ουκρανικοί σχηματισμοί που ήταν 1-2 μηχανοκίνητοι λόχοι πεζικού, ενισχυμένοι με άρματα μάχης, επιχείρησαν να εισβάλλουν στο έδαφος του Μπελγκορόντ. Οι ανιδιοτηρείς ενέργειες του ρωσικού στρατού απέκρουσαν 3 επιθέσεις από ουκρανικές τρομοκρατικές ομάδες. Οι σχηματισμοί του καθεστώτος Κιέβου αναχαιτίστηκαν, έχοντας υποστεί σημαντικές απώλειες. Δεν επιτρέπονται παραβιάσεις των συνόρων
σκοτώθηκαν περισσότεροι από 30 Ουκρανοί στρατιώτες. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από την Ουκρανική πλευρά. Λοιπόν, λέγεται ότι η ρωσική πλευρά λέει ότι υπάρχουν βίντεο που δείχνουν πυροβολισμούς και πυρά πυροβολικού από το έδαφος του Μπέλγκοροντ, και αυτά βγαίνουν από λογαριασμούς της 26ης ταξιαρχίας πυροβολικού του Ουκρανικού στρατού και του 97ου τάγματος πεζικού. Αυτοί έκαναν βίντεο από το χωριό Στάρι, βομβαρδισμού του χωριού Στάρι που βρίσκεται μέσα στο ρωσικό έδαφος. Η Ρωσία ετοιμάζεται να καταγγείλει μια συμφωνία που είχε για την Αζωφική θάλασσα με την Ουκρανία. Και λέει ότι θα την καταγγείλουμε, διότι πλέον η Αζωφική θάλασσα είναι δική μας εσωτερική θάλασσα, δεν μπορεί να ισχύει αυτή η συμφωνία, πάνε να την καταγγείλουν η Ρωσική Ομοσπονδία. Για να δούμε τι λέει ο Πεσκόφ γι' αυτό και για μερικά άλλα ζητήματα. Η καταγγελία της συμφωνίας με την Ουκρανία για την Αζωφική θάλασσα οφείλεται στο γεγονός ότι πλέον η θάλασσα αυτή έγινε εσωτερική θάλασσα της Ρωσίας. Για άλλα θέματα, οι αναφορές του Πεσκόφ, η παγκόσμια κοινότητα έχει κάθε ευκαιρία να δει πλάνα από τις επιθέσεις της Ουκρανίας σε κοινωνικές εγκαταστάσεις και κτίρια κατοικιών στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, αλλά παρότι έχουν δημοσιευτεί όλα αυτά, δεν υπάρχει καμία αντίδραση από κανέναν. Ο βαθμός εμπλοκής του ΝΑΤΟ στη σύγκρουση στην Ουκρανία αυξάνεται, όσο αυξάνονται και τα οπλικά συστήματα ανατοϊκά που παραδίδονται στον Ουκρανικό στρατό. Το Κρεμλίνο δεν γνωρίζει το γεγονός. Έχουν γραφτεί ότι αρκετοί υπάλληλοι, κρατικοί υπάλληλοι, έχουν iPhone τα οποία είναι μολυσμένα με ιό για να παρακολουθούν. Είπε λοιπόν ο Πεσκόφ ότι εμείς έχουμε απαγορεύσει να έχουν τα στελέχη του και οι κρατικοί υπάλληλοι iPhone, ακριβώς γιατί υπάρχει δυνατότητα μέσω των iPhone να υποκλέπτουν πράγματα. Επίσης είπε ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Πούτιν, ενημερώνεται από τις αρμόδιες αρχές ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός πολιτών που είναι έτοιμοι να υπηρετήσουν υπογράφοντας σύμβαση ως εθελοντές στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Τέλος, έχουμε μία ομιλία του Ντούγκιν. Ο Αλεξάνδερ Ντούγκιν είναι ένας θεωρητικός, θεωρείται και φιλόσοφος, τον οποίο τον είχαν φέρει εδώ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς ο κύριος Κοτζιάς, μετά το αρνιόταν. Θεωρείται ότι είναι ο άνθρωπος που με αυτά που γράφει, ότι επηρεάζει και τη γεωπολιτική σκέψη της Ρωσίας, του Πούτιν κτλ. Την κόρη του, η κόρη του σκοτώθηκε μετά από βόμβα που τοποθετήθηκε στο τζιπ που στη Μόσχα. Ήταν η πρώτη ενέργεια που έγινε εναντίον Ρώσων. Λέει λοιπόν ο Ντούγκιν, η Ουκρανία δεν πρέπει να υπάρχει ως κράτος. Η Ουκρανία έχασε την ευκαιρία της που της είχε δοθεί για να υπάρχει, αλλά τώρα δεν πρέπει να υπάρχει. Το κύριο θέμα της δήλωσης του Ντούγκιν, που είναι και διδάκτορας πολιτικών επιστημών στο Φόρουμ Προοπτικής «Τι είδους Ουκρανία χρειαζόμαστε», οι κύριες γραμμές της ομιλίας του είναι οι εξής. Παλεύουμε να υπάρξουμε, είπε ο Ντούγκιν, και η Δύση περιμένει για κάτι παραπάνω, να πάρει κάτι παραπάνω. Παλεύει για τη μονοπωλικότητα, ενώ η Ρωσία παλεύει για να υπάρχει η ίδια, αλλά και για ένα πολυπολικό κόσμο. Αυτό για το οποίο παλεύουμε είναι για το είναι μας και όχι για να μην υπάρχουν αυτοί. Αυτά λοιπόν που προσπαθούν να μας κάνουν οδηγούν στην καταστροφή της Ρωσίας και στον πολιτισμό της Ρωσίας. Και αν λοιπόν τους αποτρέψουμε να πετύχουν το στόχο τους, τότε θα είμαστε νικητές. Η Δύση, η οποία εξαπέλυσε έναν αιματηρό αδελφοκτόνο πόλεμο, έχει ήδη κερδίσει. Αλλά αν πετύχουμε την νίκη στην Ουκρανία, ο μονοπωλικός κόσμος θα τελειώσει. Δεν μπορώ να φανταστώ την ήττα της Δύσης, μπορώ να δω πώς μπορεί να πετύχει περιορισμένα αποτελέσματα ή στόχους, αλλά να καταρρεύσει κάτω από την επίθεσή μας, να γίνει νίκη μας κατάρρευση της Δύσης, δεν μπορώ. Δηλαδή δεν θεωρεί ότι θα καταρρεύσει η Δύση. Νίκη είναι να φτάσουμε στο Λβόβ. Τότε μπορούμε να υπολογίζουμε σε μια διαρκή ειρήνη. Τέλος πάντων, αυτόν τον τύπο τον έχω παρακολουθήσει κυρίως από τουρκικά, από τη δράση του στην Τουρκία.
είναι φίλος με τον Ντογού Περιντζέκ, έναν αριστερό εθνικιστή, εθνικοσοσιαλιστή, αριστερό, παλιός μαοϊκός, που τώρα είναι κοντά στον Ερντογάν. Αυτός τον έφερνε στη Ρωσία, στην Τουρκία, ο Περιντζέκ, και αυτός είναι ένας από τους παράγοντες που έπαιξε ρόλο στην γεωπολιτική στροφή της Τουρκίας προς την Μόσχα. Αν έχει τέτοιους συμβούλους ο Πούτιν, τότε έτσι ερμηνεύονται και αυτά που βλέπουμε, τα λάθη που έχουν γίνει, έτσι, που έχει κάνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι θέμα δικό τους, δεν είναι δικό μας. Εμείς να δούμε τους συμβούλους που έχουν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την σύνοδο στη Μολδαβία. Έχουμε πει και χθες ότι η Μολδαβία είναι μια χώρα ιερή για μας, γιατί εκεί καταρχάς ήταν η λεγόμενη Μολδοβλαχία, που ήταν Έλληνες ηγεμόνες πάνω από έναν αιώνα εκεί. Ήταν οι Ψηλάντες, οι Μουρούζε, δεν θυμάμαι ποιοι άλλοι. Και μάλιστα εκεί και ο παππούς του Αλέξανδρου Ψηλάντη, αλλά και ο ίδιος ο Αλέξανδρος Ψηλάντης και ο Κωνσταντίνος Ψηλάντης, ο πατέρας του. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι άρχισε να χτίζεται το όραμα της απελευθέρωσης της Ελλάδας, έτσι. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ιδιαίτερα ο παππούς Αλέξανδρος Ψηλάντης, στη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, αν δεν κάνω λάθος, το 1773 ήταν, 74, ήταν αυτός ο οποίος έγραψε, ήταν τότε υπουργός εξωτερικών του Σουλτάνου. Αυτός έγραψε τη συμφωνία, έδωσε πολλά προνόμια στη Ρωσία, τα οποία προνόμια έδιναν το δικαίωμα να προστατεύει τους χριστιανούς και τους Έλληνες. Τότε τα ελληνικά πλοία, τα πλοία που είχαν ρωσική σημαία, είχαν δυνατότητα την ελευθεροπλοεία σε όλες τις θάλασσες και δεν είχαν δικαίωμα να τους ελέγχουν οι Τούρκοι. Τότε οι Έλληνες εφοπλιστές που είχαν πλοία πήγαν στην Οδυσσό, έκαναν τα πλοία τους με ρωσική σημαία, τα έβαλαν κανόνια και κυκλοφορούσαν, και αυτά τα πλοία αποτέλεσαν το πολεμικό ναυτικό της Ελληνικής Επανάστασης. Αλέξανδρος Ψηλάντης, ο παππούς λοιπόν, ο οποίος μετά έγινε ηγεμόνας στη Μολδοβλαχία, έκανε σύνταγμα εκεί, έκανε στρατό, νομίζω 12 λόγους, από τους οποίους οι 11 ήταν Έλληνες, τεράστια μορφή, ο παππούς Αλέξανδρος Ψηλάντης. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, η ιστορία των Ψηλαντών είναι τραγική. Οι άνθρωποι έδωσαν τη ζωή τους, έδωσαν την περιουσία τους, κανένας δεν τους. Και μάλιστα ο Αλέξανδρος Ψηλάντης πέθανε χωρίς να δει την Ελλάδα ελεύθερη. Δεν την είχε επισκεφτεί ποτέ και έδωσε τη ζωή του για αυτήν. Και είπε: την καρδιά μου να την πάτε στην Ελλάδα. Και είναι εδώ τώρα, κάπως στη Ριγίλης εκεί πίσω, στο Αμαλίο. Λοιπόν, πάμε στη Μολδαβία, ιερή χώρα για μας, είπαμε. Σχεδόν 50 Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται σήμερα στη Μολδαβία, μια μικρή χώρα γειτονική της Ουκρανίας που ζει και αυτή διχασμένη ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα ενότητας στον Πούτιν και παράλληλα να εργαστούν για να επιλύσουν τις κρίσεις που αντιμετωπίζει η Ήπειρος. Είναι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων 47 κρατών. Στο κάστρο Μίμη, στο χωριό Μπουλμποάτσα, 35 χιλιόμετρα από το Κισινάο, εκεί συνέρχονται. Εκεί θα συζητούν ήδη μεγάλα θέματα. Η παρουσία του Ζελένσκι είναι σημαντική. Θα κάνει ραντεβού, είπαμε, με διάφορους ηγέτες για να συζητήσει τα δικά του. Η μεγάλη απουσία, ο μεγάλος απόν είναι ο Ερντογάν. Δεν πήγε λοιπόν εκεί ο Ερντογάν, γιατί πιθανόν έχει να κανονίσει τα του οίκου του, αύριο μάλλον θα ανακοινώσει την κυβέρνηση. Όπως και κατά την πρώτη σύνοδο που έγινε τον Οκτώβριο στην Πράγα, σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα θα δώσει την ευκαιρία για μια οικογενειακή φωτογραφία, τραβηγμένη σε αυτό το χωριό που βρίσκεται κοντά στην Υπερδνηστερία, αυτονομιστική φιλορωσική περιφέρεια 300.000 κατοίκων περίπου, λέει εδώ, εγώ διαβάζω ότι είναι περίπου μισό εκατομμύριο, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, θα υπογραμμίσει την απομόνωση του Πούτιν.
Πρόκειται για ένα συνασπισμό πολύ ευρύτερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 20 προσκεκλημένες χώρες επιπλέον των 27 μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο φόρουμ αυτό την ιδέα για το οποίο την είχε ο Μακρόν θα συμμετάσχουν η Αρμενία, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Ελβετία, η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σερβία, το Αζερβαϊτζάν και άλλες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τη Μολδαβία, είναι ευκαιρία να επαναλάβει την ανυπομονησία της να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρουσία όλων αυτών των ηγετών στη χώρα μας στέλνει ένα σαφές μήνυμα. Η Μολδαβία δεν είναι μόνη. Υπογράμμισε χθες Τετάρτη η πρόεδρος Μάγια Σάντου. Η θέση της Μολδαβίας είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόεδρος έλαβε μήνυμα ενθάρρυνσης από την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η οποία επένδυσε τις τεράστιες προόδους της χώρας στις μεταρρυθμίσεις. Είναι σοβαρό το θέμα της ένταξης Μολδαβίας. Γιατί υπάρχουν και ισχυρά ερίσματα της Ρωσίας μέσα, ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι Γκαγκαβούζιδες. Είναι μια αυτόνομη περιοχή μέσα στην Μολδαβία που μιλούν τουρκικά. Έχουν πολλοί από αυτούς ελληνική συνείδηση, πιθανότητα είναι από την Καπαδοκία. Έχουμε κάποιες σχέσεις με αυτούς. Και θα συζητηθούν και άλλα ζητήματα εκεί, το είπαμε και χθες, το θέμα της Αρμενίας Αζερβαϊτζάν, το θέμα του Κωσυφοπεδίου. Είναι ένα φόρουμ που γίνεται σε μια χώρα η οποία θέλει να είναι κοντά στην Ευρώπη ή τέλος πάντων ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Πάμε στο επόμενο θέμα μας που είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ, που είναι 11 και 12 είπαμε στο Βίλνιους, και ένα μείζον θέμα που είναι η ένταξη της Σουηδίας. Για να δούμε τι γίνεται σε αυτό το θέμα. Η Σουηδία να γίνει μέλος της Συμμαχίας το συντομότερο δυνατόν, δήλωσε ο Στόλτεμπεργκ από το Όσλο, όπου διεξάγεται η διήμερη άτυπη σύνοδος των υπέξ του ΝΑΤΟ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε σήμερα ότι πρόκειται να μεταβεί στην Τουρκία στο άμεσο μέλλον, προκειμένου να προσπαθήσει να άρει τα τελευταία εμπόδια για την ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία. Συνομίλησα με τον Ερντογάν στις αρχές της εβδομάδας και θα μεταβώ στην Άγκυρα στο εγγύς μέλλον, προκειμένου η Σουηδία να γίνει μέλος της Συμμαχίας το συντομότερο δυνατόν, δήλωσε ο Στόλτεμπεργκ από το Όσλο. Εξάλλου, ο Στόλτεμπεργκ τόνισε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να ασκήσει βέτο στην ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία. Όλοι οι σύμμαχοι συμφωνούν ότι η Μόσχα δεν έχει δικαίωμα βέτο στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, επισήμανε μιλώντας στους δημοσιογράφους. Προχωράμε, οι σύμμαχοι συμφωνούν ότι η Ουκρανία θα γίνει μέλος, πρόσθεσε. Η Μπέρμποκ άλλα είπε. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Τομπίας Μπίλστρομ, δήλωσε σήμερα ότι ήρθε η ώρα η Τουρκία και η Ουγγαρία να επικυρώσουν το σουηδικό αίτημα για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Κατά την έναρξη της διήμερης συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, που διεξάγεται στην Νορβηγία, ο επικεφαλής της σουηδικής διπλωματίας είπε: έχουμε εκπληρώσει όλες τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει έναντι της Τουρκίας. Τελειώστε. Ο Μπίλστρομ πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Άγνωστο αν θα πάει ο Τσαβούσογλου ακόμα, γιατί είπαμε ότι τον έχουν για. Η Σουηδία και η Φιλανδία υπέβαλαν αίτημα ένταξης μαζί, είπαμε, αμέσως μετά την εισβολή. Η Φιλανδία μπήκε, η Σουηδία κόλλησε στην Τουρκία και στην Ουγγαρία. Καλά, η Τουρκία έχει ένα άλοθη υποτίθεται για τους Κούρδους. Η Ουγγαρία γιατί? Λέει πρέπει να βελτιωθούν οι σχέσεις της Ουγγαρίας με τη Σουηδία. Γιατί τι έχει κάνει η Σουηδία στην Ουγγαρία? Υπάρχουν απόψεις που λένε ότι πίσω από το βέτο κρύβεται και η Μόσχα. Ότι θέλουν δηλαδή να εξυπηρετήσουν τα σχέδια της Μόσχας και προσπαθούν να βρουν άλοθη, είτε ο ένας στους Κούρδους και ο άλλος τις διμερείς σχέσεις. Λοιπόν, αυτά για να δούμε ο Ερντογάν τι κυβέρνηση θα κάνει και πώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, χαμός γίνεται με το Κωσυφοπαίδιο. Τι να πούμε. Λοιπόν, η πρόεδρος του Κωσυφοπαιδίου, Βιώσα Οσμάνη, όχι Γκιώσα, Βιώσα, έτσι. Αλήθεια, ξέρει κανείς τι είναι Γκιώσα? Θα μου πεις ποιος έβασκε πρόβατα για να ξέρει ποια είναι η Γκιώσα. Λοιπόν, παλιά εμείς βόσκαμε και ακόμα τώρα βόσκαμε. Όταν δοθεί η ευκαιρία να ακούμε τα κουδούνια από το κοπάδι είναι τεράστια ευχαρίστηση. Η Σερβία πρέπει να σταματήσει τις δραστηριότητες της που στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση του Κωσυφοπεδίου
προκειμένου να τερματιστεί η βία στο βόρειο τμήμα της χώρας, δήλωσε σήμερα, Πέμπτη, η πρόεδρος του Κασιοπεδίου Βιώσα Οσμάνια. Η πρόκληση προέρχεται από τη Σερβία, μια χώρα που πρέπει ακόμα να συμβιβαστεί με το παρελθόν της, δήλωσε η Οσμάνη στο Reuters στο περιθώριο Ευρωπαϊκής Συνόδου στη Μολδαβία. Η κατάσταση είναι τεταμένη, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα αποκαταστήσουμε το κράτος δικαίου στο Κωσυφοπαίδιο και θα καταλάβουμε ότι η απειλή προέρχεται από την άρνηση της ύπαρξης του Κωσυφοπαιδίου από τη Σερβία ως κυρίαρχο κράτος. Ο Οσμάνη είπε ότι η Σερβία υποστηρίζει ενεργά παράνομες δομές στο Κωσυφοπαίδιο για να αποσταθεροποιήσει τη χώρα εκ των έσω. Ο πρόεδρος Βούτσης πρέπει να σταματήσει να υποστηρίζει εγκληματικές συμμορίες εάν θέλει πραγματικά την ειρήνη, είπε. Δεν το έχει δείξει ακόμη. Απάντησε το Βούτσης. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδρ Βούτσης κάλεσε σήμερα Πέμπτη τις αρχές του Κωσυφοπαιδίου να αποσύρουν τους φερόμενους δημάρχους στο βόρειο Κωσυφοπαίδιο για να εκτονωθεί μια κρίση που έχει πυροδοτήσει τη βία. Μιλώντας κατά την άφηξή του και αυτός στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Μολδαβία, είπε ότι ένα τέτοιο βήμα θα ήταν η πιο ισχυρή κίνηση που θα μπορούσε να επιλύσει την κρίση. Για όσους πιθανόν ακούνε πρώτη φορά την εκπομπή, τα έχουμε πει ότι το Κωσυφοπαίδιο, η Πρίστινα δηλαδή, έκανε έκτακτες δημοτικές εκλογές στο Κωσυφοπαίδιο, στο βόρειο Κωσυφοπαίδιο. Εκεί οι Σέρβοι απήχαν γιατί υπάρχει μια συμφωνία προηγούμενη να ιδρυθεί Ένωση Δήμων του Βορείου Κωσυφοπαιδίου, στην ουσία μια ενός είδους αυτονομία για τους Σέρβους του Βορείου Κωσυφοπαιδίου, γιατί σε αυτούς τους Δήμους το ποσοστό των Σέρβων είναι πάνω από 97%. Εκεί λοιπόν οι Σέρβοι απήχαν, έγιναν οι εκλογές με συμμετοχή 3,5%, με το 3,5% εξελέγησαν κάποιοι δήμαρχοι Αλβανοί φυσικά αφού απήχαν οι Σέρβοι και τώρα γίνεται προσπάθεια από την Πρίστινα να εγκαταστήσει τις δημοτικές αρχές τις εκλεγήσεις με 3,5% κράτος δικαίου που είπαμε. Εκεί αντιδρούν οι Σέρβοι και φτάσαμε κοντά και σε θερμή εμπλοκή γιατί ο σερβικός στρατός, η σερβική πολεμική αεροπορία είναι σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας. Έχουμε και μετακινήσεις μονάδων εκεί κοντά. Παρενέβη το ΝΑΤΟ, παρενέβη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε να δούμε τι λένε η Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση. ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν εμπριστική την τακτική διορισμού Αλβανών δημάρχων στο βόρειο Κόσοβο. Ο πρωθυπουργός του Κωσόβου, Αλμπίν Κούρτι, εμφανίζεται έτοιμος να προκηρύξει πρόωρες εκλογές στο βόρειο Κόσοβο, όπου πλειοψηφούν οι Σέρβοι, καθώς βρετανικές πηγές προειδοποιούσαν χθες ότι η ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν λάθος όταν απειλούν τη συμμαχική χώρα για τη διαχείριση της βίαιης κλιμάκωσης στην περιοχή από τον Κούρτι. Δηλαδή οι Άγγλοι πάλι έχουν βάλει το δαχτυλάκι τους όπως το ομολογούν στην ουσία. Πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου πρότεινε εξάλλου την παραίτηση του απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κόσοβο, ενώ η επικεφαλής της Ειδικής Επιτροπής του Λονδίνου, Αλίσια Κίρτς, προειδοποίησε την Ουάσιγκτον να μην προβεί σε υπέρμετρη τιμωρία του Κούρτι. Σύντομα αναμένεται εξάλλου συνάντηση του Κωσοβάρου Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν και τον καγκελάριο της Γερμανίας Σόλτς. Διαδηλώσεις σε τέσσερις κοινότητες Δήμους του Βορείου Κωσόβου πραγματοποίησαν το βράδυ της Τρίτης Σέρβοι κάτοικοι, ενώ οι δημοσιογράφοι στο Λεποσάβετς ανέφεραν ότι δέχθηκαν πέτρες, αυγά και σπασμένα μπουκάλια από διαδηλωτές που φορούσαν μάσκες. Οι Σέρβοι διαμαρτύρονται για την εγκαθίδρυση Αλβανών δημάρχων σε σερβικούς Δήμους του Κωσόβου. Ο Αμερικανός πρέσβης στην Πρίστινα, Τζεφ Χοβενίερ, ανακοίνωσε την ακύρωση της συμμετοχής του Κωσόβου στην ατοϊκή διακλαδική άσκηση Defender 2023, που διεξάγεται αυτές τις μέρες σε όλη την περιοχή των Βαλκανίων. Την Τρίτη, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Ζωσέπ Μπορέλ, κάλεσε τις δύο πλευρές να δώσουν τέλος στην αντιπαράθεση, καλώντας εκπροσώπους τους στις Βρυξέλλες για επίγουσες διαπραγματεύσεις. Τα σχόλια του Ευρωπαίου διπλωμάτη δυσαρέστησαν την Πρίστινα, η οποία θεώρησε ότι στις δηλώσεις του Μπορέλ σκόπιμα απέφυγε να διευκρινίσει ότι υπεύθυνοι των τραυματισμών δεκάδων ανδρών της ΚΦΟΡ, της δυνάμεις του ΝΑΤΟ δηλαδή, στις διαδηλώσεις της Δευτέρας ήταν Σέρβοι ταραξίες. Τις ίδιες επικρίσεις αντιμετώπισε και ο Αμερικανός πρέσβης. Λοιπόν, σε χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Πέτερ Στάνο, εκπρόσωπος του Μπορέλ, είπε: «Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας έχει ως αρμοδιότητες του την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας.
δεν βρίσκεται στη θέση αυτή για να αποφασίζει ποιος επιτέθηκε σε ποιον. Ρόλος του είναι να αποκλιμακώνει τις εντάσεις. Η κρίση αυτή δεν προήλθε από το κενό, αλλά αποτελεί επίπτωση των ενεργειών και των δύο πλευρών. Ρωσία και Κίνα πήραν την πλευρά της Σερβίας. Λοιπόν, Βούσιτς έγραψε στο Instagram: «Μου είναι δύσκολο να πιστέψω ότι το ΝΑΤΟ και οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την αποχώρηση των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας της Πρίστινα από τα δημαρχεία στο Βορρά και την ακύρωση της ορκομοσίας των ψευδοδημάρχων, οι οποίοι δεν εκπροσωπούν κανέναν». Λάθος, εκπροσωπούν το 3%. Γιατί κανέναν? Η αλήθεια, το δίκαιο και η Σερβία θα διαβεύσουν στο τέλος, λέει ο Σέρβος πρόεδρος. Εδώ να σας πω, ξέρετε τι έγινε. Χωρίς να... Λοιπόν, ακούστε. Έχουν δώσει υπερβολικό θάρρος στους Κωσοβάρους οι Ευρωπαίοι και τώρα δεν τους ακούνε. Λέει, τι θα κάνουν, θέλουν, δεν θέλουν, θα μας υποστηρίξουν. Αφού αποτελούμε επιλογή τους, θα μας υποστηρίξουν. Και γι' αυτό καβάλισαν το καλάμι. Και δεν πρόκειται να τους ακούσουν. Δεν πρόκειται να τους ακούσουν. Και αυτά να τα ακούνε εδώ οι δικοί μας που πήγαιναν και αγκαλιαζόντουσαν με την κυρία αυτήν, πώς την είπαμε, την Γκιώσα και ποιον άλλον, και οι φίλοι και όλα αυτά, τα φιλιναφήματα του Δένδια. Και λίγες μέρες μετά έχουμε τις εκδηλώσεις αυτές. Όταν πήγε, δεν ήξερε ότι θα ακολουθήσουν όλα αυτά? Τι έκαναν οι διπλωμάτες εκεί? Το ίδιο έγινε και με την Αλβανία και μετά λίγο μας φυλάξαν τον Μπελέρη. Τι διπλωματία είναι αυτή? Από το γνωστή αλυσίδα καταστημάτων? Τεράστιο θέμα, επαναλαμβάνω, τεράστιο θέμα, δεν με πείθει κανείς από αυτούς που λένε διάφορα. Η τεχνητή νοημοσύνη, τεράστιο θέμα. Διαβάζω διάφορα, απασχολεί πολύ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη Ρωσία, δεν ξέρω στην Ευρώπη τι γίνεται. Και στην Ελλάδα μου λένε ότι γίνονται μαθήματα και μεταπτυχιακά. Αυτό γίνεται? Έτσι πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι σε αυτόν τον τεράστιο τομέα. Θα διαβάσω λίγο για τη Ρωσία και μετά την Αμερική, αλλά προσέξτε. Πάνω από 800 ρωσικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη. Επανάσταση στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το 90% από αυτές τις εταιρείες είναι υποσχόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 800 εταιρείες λοιπόν δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Το 90% είναι πολλά υποσχόμενες startups, δήλωσε στο ΤΑΣ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ρωσίας Δημήτρη Τσερνίσενκο. Σήμερα υπάρχουν περίπου 800 εταιρείες που εργάζονται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα. Ταυτόχρονα το 90% είναι υποσχόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις. Μια καλά ανεπτυγμένη επιστημονική βάση παρέχει υψηλές δυνατότητες για τη δημιουργία και την εφαρμογή της δικής τους γνώσης. Σημείωσε ότι η τεχνική νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού κατά 6 με 7 φορές. Βλέπουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη επεκτείνεται γρήγορα και γίνεται το κύριο συστατικό στην υλοποίηση φιλόδοξων έργων σε διάφορους τομείς. Η μεγάλη κλίμακα χρήση της τεχνικής νοημοσύνης έχει γίνει ήδη μια σταθερή τάση, πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ρωσίας. Καλά, στην Αμερική γίνεται κοσμογονία, έτσι. Η γενετική τεχνητή νοημοσύνη είναι η τάση, ιδίως από τις 24 Μαΐου, όταν η κατασκευάστρια εταιρεία chip NVIDIA προέβλεψε εκτείναξη των εσόδων της λόγω της ζήτησης για τα chip της από εταιρείες που συνδέονται με το διαδίκτυο, όπως η Microsoft, η Google και η Meta, το Facebook δηλαδή. Ο κλάδος της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των επενδυτών και οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα παράγει τεράστιο πλούτο. Όσοι επιδιώκουν να επωφεληθούν πρέπει να κατανοήσουν το οικοσύστημα της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης που δυνητικά απειλείται από 7 διαφορετικούς κλάδους και να επιλέξουν τις συμμετοχές που μπορούν να κερδίσουν τη μερίδα του λέοντος από τις πιο ελκυστικές εταιρείες της αγοράς. Σύμφωνα με την Goldman Sachs, η γενετική τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αυξήσει το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 7 τρισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν 7%, και να ενισχύσει την αύξηση της παραγωγικότητας κατά 1,5%. Το οικοσύστημα θα μπορούσε να δημιουργήσει αγορές για τους προμηθευτές τεχνολογίας και υπηρεσιών αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η γενετική τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αυτοματοποιήσει 300 εκατομμύρια θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Οι οικονομολόγοι της Goldman Sachs εκτιμούν ότι περίπου το 66% των 900 επαγγελμάτων είναι κάπως εκτεθειμένα στην αυτοματοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Και ενώ το 25-50% αυτών των θέσεων εργασίας θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη, στρατιές ανέργων, η τεχνολογία θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά και όχι αναπληρώνοντας τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, η Goldman Sachs προβλέπει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει ζήτηση για νέους εργαζομένους, σχεδιαστές ιστοσελίδων, προγραμματιστές λογισμικού και επαγγελματίες του ψηφιακού μάρκετινγκ, καθώς και εργαζόμενους στον τομέα των υπηρεσιών, στην υγειονομική περίθαλψη, στην εκπαίδευση και στις υπηρεσίες εστίασης. Το άρθρο είναι τεράστιο, πραγματικά. Είναι του Πέτερ Κοχάν, τεράστιο, δεν θα συνεχίσουμε. Απλά θα εκφράσουμε τον προβληματισμό μας γιατί η Ελλάδα, ενώ διαθέτει θαυμάσια μυαλά, εγώ δεν λέω ότι είμαστε κάτι ξεχωριστό, όλοι οι λαοί έχουν έξυπνους ανθρώπους, αλλά οι Έλληνες όπου πηγαίνουν διακρίνονται, έτσι, αυτό είναι μια αλήθεια. Γιατί λοιπόν εδώ δεν είμαστε πρωτοπόροι? Γιατί εγώ να ακούω μόνο ξένους? Εκεί στη Ρωσία λίγο, στην Αμερική πιο πολύ, και γιατί η Ελλάδα να είναι ουραγός? Πάλι τελευταία θα ξυπνήσουμε? Και μην μου λέτε τώρα κάναμε μάθημα εδώ ή κάναμε. Θέμα μαθήματος είναι. Εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης χρειάζεται. Πανεπιστήμια. Αλλά ποια πανεπιστήμια? Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε στα άσχημα νέα. Λοιπόν, ναι, είπαμε και προχτές ότι γίνεται μία σύνοδος των Υπουργών Άμυνας, αμερικανοκεντρική είναι, στη Σιγκαπούρη, και ζητούσαν, θα έλεγα με τα πιέσεως οι Αμερικανοί, να συναντηθούν οι Υπουργοί Άμυνας της Αμερικής και της Κίνας. Η Κίνα για δύο λόγους αρνείται. Ο ένας είναι γιατί τους έριξαν τον μπαλόνι, αυτό που πετούσε πάνω από την Αμερική, στις ακτές, στις ανατολικές ακτές της Αμερικής, και ο δεύτερος, επειδή ο σημερινός Υπουργός Άμυνας της Κίνας, όταν ήταν υπεύθυνος στις ένοπλες δυνάμεις για τις παραγγελίες οπλικών συστημάτων, είχε υπογράψει την αγορά οπλικών συστημάτων από τη Ρωσία. Του επέβαλαν προσωπικώς σε αυτόν κυρώσεις. Και τώρα λέει, καλά, εσείς μου έχετε κυρώσει, θέλετε να συναντηθούμε και όλες να κάνουμε και χειροφιλήματα? Όχι, δεν γίνεται. Για να δούμε τι είπε ο Υπουργός Άμυνας, τον είπα για το θέμα. Η απόφαση της Κίνας να αρνηθεί την πρόσκληση που της απίθαναν οι ΗΠΑ για να οργανωθεί συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των δύο κρατών στη Σιγκαπούρη είναι λυπηρή, έκρινε σήμερα Πέμπτη ο Λόιντ Όστιν κατά τη διάρκεια σύντομης επίσκεψής του στο Τόκιο. Θεωρώ πως είναι λυπηρό, είπε ο Λόιντ Όστιν, τονίζοντας πως μετά τις πρόσφατες προκλητικές αναχαιτήσεις αμερικανικών αεροσκαφών από κινέζικα μαχητικά, ανησυχεί για το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποιο συμβάν το οποίο θα μπορούσε να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Επειδή δεν το έχουμε αναφέρει, ένα J-16, νομίζω, ένα κινέζικο μαχητικό, πέρασε σε πολύ κοντινή απόσταση από ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροπλάνο. Και μάλιστα δείχνει το βίντεο ότι έχει κάποιες αναταράξεις από τα αέρια που άφησε το κινέζικο. Φαίνεται δηλαδή ότι έγινε αναχέτηση επικίνδυνη. Σε αυτήν αναφέρεται. Ο Όστιν έφτασε στο Τόκιο προκειμένου να συζητήσει για τον εξυγχρονισμό της στρατιωτικής συμμαχίας των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας μπροστά στις απειλές που εγείρονται από την Κίνα, τη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία. Δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, που πρόκειται να πάρει μέρος στη Διεθνή Σύνοδο για την Ασφάλεια που θα γίνει στη Σιγκαπούρη. Ο Όστιν, που συναντήθηκε με τον Ιάπωνα ομόλογό του Γιασουκάζου Χαμάντα, επέμεινε ότι οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις που συνδέονται με την εξαναγκαστική συμπεριφορά της Κίνας, τις επικίνδυνες προκλήσεις της Βόρειας Κορέας και τον πόλεμο που επέλεξε η Ρωσία να εξαπολύσει την Ουκρανία. Μας ενώνουν τα συμφέροντά μας και οι κοινές αξίες μας. Και παίρνουμε σημαντικά μέτρα για να εξυγχρονίσουμε τις συμμαχίες μας και να ενισχύσουμε την αποτροπή. Αναφέρθηκε στη συνεργασία με την Αυστραλία και την Νότια Κορέα και στην αύξηση του ρυθμού της εμβέλειας και του εύρους των κοινών ασκήσεων και της εκπαίδευσης των δύο χωρών, των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών. Στα τέλη του 2022, η Ιαπωνία, χώρα με
πασιφιστικό σύνταγμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, προχώρησε σε μείζωνα αλλαγή του δόγματος εθνικής ασφαλείας της. Δεσμεύτηκε να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες ώστε να φτάσουν το 2% του ΑΕΠ έως το 2027, ενώ χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγική πρόκληση χωρίς προηγούμενο για την ασφάλειά της. Αυτά λοιπόν και σε σχέση με την ΗΠΑ και την Κίνα. Και να πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι οι σχέσεις της Τουρκίας με τα Εμιράτα. Λοιπόν, η Τουρκία, ο ίδιος ο Ερντογάν, έβριζε, μιλώ για ακατονόμαστες, με ακατονόμαστες ύβρις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, διότι θεωρούσε ότι αυτά χρηματοδότησαν τα στελέχη του δικτύου Γκιουλέν με πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, μπορεί και δις, για να οργανώσουν σταδιακά και να κάνουν το πραξικόπημα της 16ης Ιουλίου, 5ης Ιουλίου του 2016. Οι σχέσεις τους ήταν όχι κακές, είχαν φτάσει σε σημείο δηλαδή διακοπής, και κάποια στιγμή ο Ερντογάν, όταν είδε ότι είχε ανάγκη και τα δολάρια των Εμιρατιανών αλλά γενικώς και τη συμμαχία, είδε ότι τα Εμιράτα ήταν αυτά κατά πάσα πιθανότητα που τους βομβάρδισαν στην βάση Αλβατίγια στη Λιβύη και τους κατέστρεψαν μια πυροβολαρχία Χοκ. Ακόμα δεν κατάλαβαν από πού τους ήρθε οι Τούρκοι. Υπήρχε, λέει, ένα ηλεκτρονικός πόλεμος, μαύρισε τα πάντα και δεν κατάλαβαν από πού τους ήρθε. Τους κατέστρεψαν ό,τι είχαν και δεν είχαν εκεί, στην Αλβατίγια. Είναι μια αεροπορική βάση που βρίσκεται νότια της Τρίπολης, νότιο-δυτικά. Εκεί λοιπόν και με Μιράζ και με Ραφάλ ενεργούσαν οι Εμιρατιανοί, ζητούσαν συνεργασία και με την Ελλάδα, οι δικοί μας έκαναν διάφορα, τώρα μην τα λέμε αυτά, δεν κάνει να τα λέμε. Εν πάση περιπτώσει, και επειδή κάναμε και τις συμφωνίες και τις συμμαχίες, αλλά επειδή έγιναν διάφορα πράγματα που δεν κάνει να τα λέμε, οι Εμιρατιανοί ξαναγύρισαν στην Τουρκία. Προσέξτε τώρα εδώ τι γίνεται. Δεν είναι μόνο ότι τους δώσαν νομίζω 5 ή 10 δις, όταν τα είχε ανάγκη πέρσι ο Ερντογάν, προσέξτε. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Τουρκία επικύρωσαν την Τετάρτη μία συμφωνία συνεργασίας με στόχο την αύξηση του διμερούς εμπορίου στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια εντός 5 ετών. Ο Θάνι Αλ Ζεούντι, υπουργός εξωτερικού εμπορίου των Εμιράτων, ανακοίνωσε τη συμφωνία στο Twitter. Αυτή η συμφωνία σηματοδοτεί μια νέα εποχή συνεργασίας στη μακροχρόνια φιλία μας, έγραψε ο Αλ Ζεούντι, προσθέτοντας ότι η συμφωνία θα βοηθήσει να προωθήσει το διεθνές εμπόριο εκτός πετρελαίου μεταξύ των χωρών και να φτάσει σε επίπεδο άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα 5 χρόνια. Η επικύρωση του Αμπουντάμπι ήρθε λίγες μέρες μετά την εκλογική νίκη του Ερντογάν. Η Τουρκία επικύρωσε τη συμφωνία από τον Απρίλιο, μετά την υπογραφή της, που έγινε από τον Ερντογάν και τον ομόλογό του από τα Εμιράτα, το διάδοχο του χρόνου Μοχάμεντ Μπιν Σαγέτ Αλ Ναγιάν, το Μάρτι. Ο πρόεδρος των Εμιράτων, Σεΐχης Μοχαμέντ Μπιν Ζάιντ, ήταν ένας από τους πρώτους ηγέτες παγκοσμίως που συνεγάρει τον Ερντογάν για την ήγητο στις εκλογές στο δεύτερο γύρο της Κυριακής. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για να ενισχύσουμε περαιτέρω τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας, έγραψε στο Twitter ακόμα πριν ανακοινωθεί επίσημα η νίκη του Ερντογάν. Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ξεκίνησαν το 2021 ως μέρος της επίσκεψης ορόσημου του διαδόχου στην Τουρκία τη χρονιά εκείνη. Η επίσκεψη επισφράγισε τη διπλωματική ανάπτυξη των διμερών σχέσεων μετά από χρόνια εντάσσεων, τις οποίες σας ανέφερα. Η Άγκερα είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων με τους πρώην περιφερειακούς αντιπάλους της, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και των Εμιράτων, σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει την περιφερειακή της απομόνωση και να αντλήσει τα απαραίτητα κεφάλαια του κόλπου, καθώς αντιμετωπίζει μία από τις χειρότερες κρίσεις συναλλαγματικές και κόστους ζωής. Οι δύο χώρες υπέγραψαν αρκετές συμφωνίες συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένες μια συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων, SWIFT, 5 δις, όπως σας είπα, όταν πήγε ο Ερντογάν πέρσι στα Εμιράτα. Πήρε 5 δις και έφυγε. Η Ελλάδα για να πάρει 2 δις υπέγραφε μνημόνια. Και αυτός πηγαίνει, παίρνει 5 δις από εδώ, 25 πόσα πήρε από τη Ρωσία, 30 από εδώ, 10 από εκεί, γι' αυτό έμεινε όρθιος. Λοιπόν,
Αυτά κάνουν οι χώρες που έχουν. Βάζουν στόχους, λέει σε 5 χρόνια να φτάσουμε εκεί. Οι δικοί μας πάνε έλα, τι κάνουν, μπορούν να μας πούνε. Τι κάνουν, μόνο βόλτες. Θα φτάσουμε στο σημείο να παίρνουμε σαν παράδειγμα για την Τουρκία. Εκεί καταντήσαμε. Λοιπόν, καλά τα έχουμε πει, τα έχω βαρεθεί τώρα, εντάξει. Έχω περιγράψει πόσες φορές και είναι και στο αυριανό μου άρθρο πάλι την στρατηγική της Τουρκίας. Έρχεται τώρα μέσω Wall Street Journal να μας πούν αυτά που λέμε εμείς. Μετά από την ο Ερντογάν έβαλε πλώρη για να γίνει ηγέτης παγκόσμιας εμβέλειας. Wall Street Journal. Μετά την επανεκλογή του και την έναρξη της τρίτης δεκαετίας του στην εξουσία, ο Ερντογάν επιδιώκει να εξασφαλίσει για τη χώρα του το ρόλο μιας διεθνούς ισχυρής δύναμης. Επικαλούμενος στο Οθωμανικό παρελθόν της Τουρκίας, φιλοδοξεί να εμφανιστεί ως ένας από τους επιφανέστερους ισλαμιστές ηγέτες στον κόσμο. Το Ισλάμ είναι ισχύς για την Τουρκία. Για την Ελλάδα η Ορθοδοξία είναι στα σκουπίδια, πετάξτε την. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ανταγωνιστεί κατά καιρούς με τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν για την άσκηση επιρροής στη διεθνή μουσουλμανική κοινότητα, γράφει σε πρόσφατη ανάλυσή της η εφημερίδα Wall Street Journal. Έχει διευρύνει την πολιτική του απήχηση κατά μήκος της Μέσης Ανατολής ως την Κεντρική Ασία, ενώ η βιομηχανία όπλων της Τουρκίας και ιδίως η παραγωγή drones έχει διαδραματίσει σοβαρό ρόλο στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και στους πολέμους σε Συρία, Ιράκ και Λιβύη. Έχει διευρύνει την πολιτική του απήχηση κατά μήκος της Μέσης Ανατολής έως την Κεντρική Ασία και δίνει έμφαση στην τουρκική βιομηχανία όπλων και τις εξαγωγές. Μία από τις πρώτες ενέργειές του μετά την αναμέτρηση την εκλογική ήταν να μιλήσει με τον Σίση, τον άλλο σύμμαχό μας, θα τον χάσουμε και αυτόν όπως πάμε, και να συμφωνήσουν στην ανταλλαγή πρέσβεων. Ο Χέρτσοκ, πρόεδρος του Ισραήλ, και ο Νετανιάχου έσπευσαν να τον συγχαρούν για τη νέα του θητεία, προτού καν το κάνουν οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Άλλωστε, ο Χέρτσοκ έχει παίξει ρόλο κλειδί στην επούλωση των σχέσεων Άγκυρας και Τελαβήμ και ήταν ο πρώτος Ισραηλινός πρόεδρος που ταξίδεψε πέρσι στην Τουρκία μετά από μία δεκαετία. Κατά τα πρόσφατα επεισόδια μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων στην Ιερουσαλήμ, οι αντιδράσεις της Τουρκίας ήταν μάλλον ήπιες σε σχέση με άλλα χρόνια. Ο τουρισμός Ισραηλινών έχει επανέλθει τα τελευταία 2 χρόνια ύστερα από αρκετά χρόνια εξαφάνισης. Τώρα πηγαίνουν στην Τουρκία. Η ανάγκη της Άγκυρας για συναλλαγματικά αποθέματα έχει βαθύνει την εξάρτησή της από τη Ρωσία και τις χώρες του κόλπου. Πέρσι η Μόσχα έστειλε 15 δις δολάρια ρευστό για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού και ανέβαλε την εκπλήρωση των τουρκικών υποχρεώσεων για φυσικό αέριο. Δηλαδή, σαν να της έδωσε δάνειο. Αφού ήταν να πληρώσει άλλα 5 δις και είπε μη μου τα δίνει, σαν να της έδωσε 5 δις δάνειο. Γεφυρώνοντας παράλληλα τις σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα, την Αίγυπτο και το Ισραήλ, ο Ερντογάν ελπίζει ότι θα χαλαρώσει την απομόνωση της χώρας στην περιοχή και θα ενισχύσει τη συναλλαγματική στενότητα της χώρας. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Ερντογάν ευχαρίστησε όλες τις χώρες, το είπαμε προεκλογικά αυτά. Δεν έχει μια λογική λύση σε αυτά τα προβλήματα. Θα έχει δυσκολίες αμέσως μετά τις εκλογές. Δεν διαθέτει κάποιο σαφές πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των δυσχεριών, σχολιάζει στη Wall Street Journal ο Ιρχάν Ουζγγέλ, αναλυτής και πανεπιστημιακός στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστήμιου της Άγκυρας. Θεωρεί δηλαδή ότι ναι, όλα αυτά, αλλά δεν. Εγώ έχω να πω το εξής. Ότι η Ελλάδα πρέπει να προσέξει και όχι να ανοίγουν σαμπάνιες διάφοροι επειδή βγήκε ο Ερντογάν. Να προσέξει τους τρεις πυλώνες. Πανισλαμισμός, παντουρκισμός και νεοοθωμανισμός. Με τον πανισλαμισμό διεκδικεί η Τουρκία να γίνει η χώρα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας που θέλει να αναδομηθεί και να εκπροσωπεί τον Ισλαμικό κόσμο. Θέλει να γίνει ηγέτεδα δύναμη στον λεγόμενο τουρκικό κόσμο, οι 6 χώρες της Κεντρικής Ασίας με την Τουρκία μέσα και την Ουγγαρία ως παρατηρητή. Γι' αυτό πάνε μαζί. Και στο Βέτο, και ο νεοοθωμανικός πυρώνας αφορά την Κύπρο και την Ελλάδα, τη Συρία, το Ιράκ, να μας εντάξει όλους σε μια σφαίρα επιρροής με όρους 21ου αιώνα ανασύστασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όσοι χαίρεστε με τον Ερντογάν, λοιπόν, να ξέρετε ότι εκ των πραγμάτων εντάσσετε τον εαυτό σας στους νεοραγιάδες. Εντάξει, δεν λέω ότι το θέλετε προς Θεού, είναι λάθος αντίληψη. Αλλά εκ των πραγμάτων αυτό κάνετε. Πάμε στο τελευταίο θέμα. Τώρα να κουμποθούμε λίγο. Το κυπριακό και ελληνοκυπριακές σχέσεις συμπεριλαμβάνονται στα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, στα οποία
Το Βερολίνο επιθυμεί να δει θετικές εξελίξεις στο προσεχές διάστημα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χέμπενστράιτ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Βαλτί ήταν και αυτή, έτσι. Προσέξτε εδώ. Μήνυμα μας στέλνει τώρα. Το Κυπριακό είναι ένα θέμα. Την περασμένη εβδομάδα ήταν εδώ ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν. Υπάρχουν ασφαλώς πολλά διμερή θέματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τα οποία προσπαθούμε κατ' επανάληψη να προωθήσουμε επικοδομητικά. Κουμποθείτε, δήλωσε ο Χέμπενστράιτ και, αναφερόμενος στην τηλεφωνική συνομιλία που είχα τη Δευτέρα ο Σόλτς με τον Ερντογάν, είπε: «Η Τουρκία είναι μια σημαντική περιφερειακή δύναμη, με επιρροή σε διάφορες διενέξεις που υπάρχουν στην περιοχή και το να χρησιμοποιήσουμε θετικά και επικοδομητικά αυτή την επιρροή είναι κάτι προς το οποίο θέλουμε πολύ να ενθαρρύνουμε την Τουρκία, να την ενθαρρύνουν, να μας κάνει να μας εντάξει στην Νεοθωμανία». Αυτό μας λέει δηλαδή. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει ένα εύρος θεμάτων, τα οποία σε ένα σύντομο τηλεφώνημα όπως ήταν αυτό της Δευτέρας, ο πρόεδρος Ερντογάν έπρεπε να απαντήσει σε μια σειρά συγχαρητήριων τηλεφωνημάτων, απλώς περιεγράφησαν, χωρίς να γίνει εμβάθυνση. Λοιπόν, με δεδομένο ότι πριν τους σεισμούς είχε γίνει υπό την εποπτεία των Βερολινέζων συνάντηση του Καλίν με την κυρία Μπούρα, πώς την είναι αυτή την διπλωματική σύμβουλο του Μητσοτάκη, και ότι εκεί συζητήθηκαν κάποια πράγματα για τα οποία είπαν, λέει, ήταν 6-5, τα τρία μας τα είπαν, τα άλλα δεν μας τα είπαν εδώ οι δικοί μας. Τι είναι αυτά τα οποία μας κρύψατε? Τέλος πάντων, εκεί φαίνεται ότι έγινε μια καταρχήν συμφωνία. Τώρα έρχεται ο κύριος, ο εκπρόσωπος της καγκελαρίας και μας λέει, έλα, τώρα που βγήκε ο Ερντογάν, 25 του μηνός θα έχουμε για κυβέρνηση στην Ελλάδα, ελάτε, βάλτε τα κάτω. Μήπως έτσι ερμηνεύεται και η επιμονή των Ελλήνων να μιλάνε για θαλάσσιες ζώνες? Πρωθυπουργός, Υπουργός Εξωτερικών, καλά, το δεν τον άκουσα, άκουσα την κυρία Μπακογιάννη. Θαλάσσιες ζώνες. Τους διορθώνει ο δημοσιογράφος, ξανά θαλάσσιες ζώνες. Ξανίσταται τόσος κόσμος, ξανά όταν αναφέρεται, ξανά θαλάσσιες ζώνες. Όταν του λέει μα τι θαλάσσιες ζώνες, μετά λέει ΑΟΣ και Φαροκρηπίδα. Οι θαλάσσιες ζώνες μένουν. Έτσι. Να το εξηγήσουμε. Όταν λέμε θαλάσσιες ζώνες, μιλάμε. Αυτό αφορά ΑΟΣ, η Φαροκρηπίδα και Αιγαλίτιδα ζώνη, δηλαδή χωρικά ύδατα. Τι έχουμε να συζητήσουμε για τα χωρικά ύδατα με την Τουρκία? Να σας πω τι. Η Τουρκία βάζει ως όρο να δεσμευτούμε νομικά ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να επεκτείνει ποτέ τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια. Μετά από αυτό θα γίνει άρση του κάζους Μπέλη από την Τουρκία και μετά θα πάμε πιθανόν στο δικαστήριο της Χάγης. Αν και δεν πρόκειται η Τουρκία να πάει στο δικαστήριο της Χάγης, για ποιο λόγο? Διότι μας λέει το εξής. Εδώ, κύριοι, για να πάμε στη Χάγη πρέπει να δούμε από πού θα μετρήσουμε. Θα μετρήσουμε από την ακτή, την ανατολική ακτή της Λέσβου με την ακτή της, τη μικρασιατική ακτή. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Αγαθονήσει. Δεν είναι δικό σας. Διότι δεν αναφέρεται κάπου, λέει εγγράφος. Πάμε παρακάτω. Αυτό το νησί δεν είναι δικό σας. Άρα πώς θα μετρήσουμε από εκεί, να πάρουμε την ενδιάμεση? Πρέπει να δούμε πρώτα σε ποιον ανήκουν τα νησιά και μετά να δούμε, να οριοθετήσουμε. Και επειδή δεν μπορούμε να τα βρούμε, ας μας πει το δικαστήριο σε ποιον ανήκουν τα νησιά. Δηλαδή οι Νούσες, η Παναγιά, θα μας πει το δικαστήριο σε ποιον ανήκουν. Υπάρχει Έλληνας να υπογράψει τέτοιο χαρτί ή να έχει δεχθεί έστω επί της αρχής μια τέτοια συμφωνία? Λοιπόν, αυτά έχουμε για απόψε. Να πούμε επίσης ότι με αφορμή την συνέχιση της φυλάκησης του Μπελέρη, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας εξέδωσε μια ανακοίνωση. Ο κύριος Κοκαβέσης αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, ο οποίος πέρυσι έκανε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς και τον είχαν μέσα οι άνθρωποι. Λέει λοιπόν το Υπουργείο Εξωτερικών, η σημερινή απόρριψη της έφεσης του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη κατά τη συνέχιση της προφυλάκησής του δεν προκύπτει ότι συνάδει με τις πρόνοιες του κράτους δικαίου, ενώ δεν συνιστά δίκαιη μεταχείριση ενός εκλεγμένου εκπροσώπου της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθότι, όπως προκύπτει από ανακοίνωση της Ειδικής Εισαγγελίας της Αλβανίας, είναι ο μόνος προφυλακισμένος σε σύνολο 31 καταγγελιών για εκλογικά αδικήματα. Επίσης,
δημιουργεί ερωτηματικά ως προς την ύπαρξη πολιτικής σκοπιμότητας για τη διατήρηση της κράτησης, αφού εγείρει ουσιαστικά προσκόμματα στην ανάλυση των καθηκόντων του Μπελέρη ως δημάρχου. Η συνεχιζόμενη προφυλάκηση του Μπελέρη ήταν το θέμα της σημερινής συνομιλίας του Υπουργού Εξωτερικών Βασίλη Κασκαρέλη. Ο άνθρωπος αυτός, εάν κάποια στιγμή μάθουν οι Έλληνες τι και πώς συζητούσε με τους Τούρκους, όχι Υπουργός Εξωτερικών, θα έπρεπε να του έχουν απαγορεύσει την είσοδο να περνάει την πόρτα του Υπουργείου Εξωτερικών. Και ξέρω τι σας λέω, έτσι. Και ξέρω τι σας λέω. Αυτός θα υπερασπιστεί τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτός. Λοιπόν, η συνεχισμένη προφυλάκηση του Μπελέρη ήταν το θέμα σημερινής συνομιλίας του Υπουργού Εξωτερικών Βασίλη Κασκαρέλη με την Αλβανή ομόλογό του Όλτα Χάτσκα στο Όσλο, στο περιθώριο της άτυπης Υπουργικής Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Τι είπε ο Κασκαρέλης δηλαδή? Της είπε ότι ο άντρας της είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει παράνομα από τον Γκόγκο, τον προηγούμενο δήμαρχο της Χιμάρας, έκταση για να χτίσει ξενοδοχείο πεντάστερο εκεί, εκατοντάδων εκατομμυρίων. Τι της είπε δηλαδή, τι περιμένει από τη Χάτσκα? Το Υπουργείο Εξωτερικών διατηρεί το θέμα πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του και πέραν της διμερούς διάστασης του ζητήματος θα συνεχίσει να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τη διεθνή κοινότητα και ιδίως τους Ευρωπαίους εταίρους, καθώς η Αλβανία είναι υποψήφια χώρα προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρεις που σας γράφουν αυτοί, έτσι, οι Αλβανοί? Όπου γράφουν και τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους στο Βόρειο Κόσοβο. Θα σας λάβουν υπόψη. Περιμένεις από τους συμμάχους? Γιατί δεν το παίρνει πάνω της η Ελλάδα? Δεν έχει τρόπος να πιέσει την Αλβανία? Μας εξευτελίζει διεθνώς. Λοιπόν, αυτά για απόψε. Καληνύχτα.